Όπως είπαμε και στην αρχή της τηλεφημερίδας μας και ήδη έχετε δει και πλούσιο φωτορεπορτάζ από το πρωί στην ιστοσελίδα μας, έχουμε το Αγρίνιο να γιορτάζει τον πολιούχο του, τον Άγιο Χριστόφορο σήμερα. Με λαμπρότητα η πόλη του Αγρινίου τιμά λοιπόν ένα διήμερο, θα λέγαμε. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, βέβαια, να πούμε για εσάς που μας ακούτε και έχετε συντονιστεί τώρα, τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόκλητο Ράπτη. Την ευχή σας, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Αληθώς Ανέστη, την ευχή του Κυρίου να έχετε. Ένα διήμερο λοιπόν πάντα εορτασμών, έτσι, χρόνια πολλά στο Αγρίνιο. Σήμερα το αρχαιρετικό συλλήτρουργο τελέστηκε το πρωί. Και όχι μόνο τριήμερο, ήδη από μία εβδομάδα έχουμε τα Χριστοφόρια που καθιέρωσε φέτος ο Σεβασμιότατος Πνευμάρχης μας. Και ξεκίνησαν με την έλευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Ξενιάς από τον Αλμυρό Βόλου. Και έχει εδώ μια εβδομάδα. Και βέβαια από χτες έχουμε το τριήμερο των κορυφαίων εκδηλώσεων. Έχουμε σήμερα από χτες τους αρχιερείς, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδο και Αλμυρό Ιγνάτιο, τον Μητροπολίτη Κυρκυσίου, τον κύριο Βαρθολομαίο και βέβαια ο Πειμενάρχης ο κύριος Δαμασκηνός και πλήθη πιστών, σειραίων από χτες και σήμερα και συνέχεια για να τιμήσουν τον πολιούχο της πόλεως Αγρινίου. Ο Σεβασμιότατος εχθές χειροθέτησε και τρεις νέους αναγνώστες, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, νέους ανθρώπους και έχει θεσπίσει τον θεσμό των αναγνωστών, παιδιά που είναι στην εκκλησία, τους δίνει αυτό το οφήκιο, τόσο ώστε να συνηθίσουν να διακονούν το ιερό και μακάρι ο Θεός να δώσει αυτοί οι νέοι να ντυθούν και το ένδυμα της ιεροσύνης που είναι ο πόθος του Μητροπολίτου μας. Και σήμερα βέβαια είχαμε και άλλη χειροθεσία, τον προϊστάμενο εδώ του ναού, τον πέδος του οφήκιο του πρωτοσβυτέρου, τον πατέρα Ιωάννη Γκιάφη. Και είχαμε ας πούμε ένα λαμπρό συλλήτουργο και μια αθρώα προσέλευση πιστών που συνεχίζεται και ακόμα την ώρα. Η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Λειψάνου θα γίνει το απόγευμα? Ναι, γίνεται το απόγευμα με πάντιμη λιτάνευση που στην κεντρική πατία του Αγρινίου, που γίνεται εκεί η δέησης και αρτοκρασία και ομιλία και επανέρχεται πάλι. Είναι ο νέος με το ναός του Αγίου Χριστοφόρου εδώ, μεγαλοπρεπής ναός, που υπάρχει βέβαια και ο παλαιός ναός στο δασίλειο του Αγίου Χριστοφόρου, πιο πάνω από την πόλη του Αγρινίου, που και εκεί συρρέουν άνθρωποι και εκεί γίνονται και εσπερινός και Θεία Λειτουργία, πανηγυρικά όλα. Χρόνια πολλά, άλλη μια φορά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, ευχή σε όλους που μας ακούνε και την ευχή και ευλογία του Αγίου Χριστοφόρου να έχουν όλοι. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Το Αγρίνιο λοιπόν γιορτάζει τον πολιούχο του, τον Άγιο Χριστόφορο, λαμπρά, πάνδημα. Είχαμε βέβαια πάρα πολύ κόσμο, πολλούς πιστούς και χθες, αλλά και σήμερα εκεί στο νέο Ιερό Ναό, αφιερωμένο στον Άγιο Χριστόφορο. Και το απόγευμα, όπως είπαμε, θα έχουμε την πάνδημη λιτάνευση στους δρόμους του Αγρινίου. Είναι πολύ όμορφες στιγμές αυτές. Δίνουν το παρόν, βέβαια, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, συλλόγων, φορέων, πλήθος κόσμου. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε και να περάσουμε στην επικαιρότητα σιγά-σιγά, παίρνοντας μια μικρή ανάσα πρώτα.